Την Κέρκυρα πρόκειται να υποδεχθεί την ερχόμενη Κυριακή ο ΠΑΣ Γιάννενα στους Ζωσιμάδες, με την ομάδα να καλείται να αντιμετωπίσει το επικείμενο παιχνίδι με την ανάλογη σοβαρότητα. Αυτό τόνισε ο προπονητής του ΠΑΣ Γιάννενα, Αργύρης Γιαννίκης, στην καθιερωμένη πλέον συνέντευξη τύπου πριν από το κυριακάτικο παιχνίδι. Με σοβαρότητα, με τακτικό πλάνο, όπως κάνουμε πάντα. Κανένα μάτς δεν είναι εύκολο. Στη διάρκεια μπορεί να γίνει εύκολο, αλλά πολύ σοβαρά και πολύ μεγάλη αυτοσυγκέντρωση. Δεν υπάρχει κανένα μάτς που είναι εύκολο. Το εύκολο, όπως είπαμε, γίνεται στη διάρκεια του παιχνιδιού, με σοβαρότητα, με ρυθμό, με συγκέντρωση στο πλάνο. Έτσι μπορεί να γίνει το μάτς από την αρχή. Δεν είναι κανένα μάτς εύκολο. Έτσι και αυτό. Πρέπει να κοιτάξουμε. Να συνεχίσουμε σοβαρά, όπως κάνουμε ως τώρα. Να έχουμε τον αντίπολο, να σεβόμαστε τον αντίπολο. Κάθε παιχνίδι να σεβόμαστε και να είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Κοιτάξτε, κάθε παίχτης έχει εμπεδώσει το πλάνο, το τακτικό πλάνο, πάνω στη θέση του. Σίγουρα μερικούς παίχτες λείπει κάποιος ρυθμός που έχουν παίξει λίγο τα τελευταία μάτς. Ρυθμό λείπει σε μερικούς παίχτες που έχουν τραυματισμό. Εντάξει, θα κοιτάξουμε να φρεσκαρίσουμε την ομάδα εκεί που πρέπει. Να υπάρχουν αλλαγές σε θέσεις που έχουν τις κάρτες. Εντάξει, θα δούμε. Συνοχή σίγουρα δεν θα είναι ακριβώς η ίδια. Πάντα όταν υπάρχει κάποια αλλαγή θα χαλάσει η συνοχή και ο ρυθμός της ομάδας. Αλλά όλοι έχουν εμπεδώσει το πρακτικό πλάνο, όλοι ξέρουν τις κινήσεις, όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και δεν πιστεύω να υπάρχει μεγάλη διαφορά. Το μόνο μάτσο που ήταν τηλεοπτικό τελευταία στην Κασιόπη ήταν τα Χανιά. Μεσουλάβησε μετά αλλαγή προπονητού, νομίζω. Εντάξει. Στο παιχνίδι αυτό κοιτάμε κατά πρώτο λόγο να είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να είμαστε, να είμαστε προετοιμασμένοι στο τακτικό πλάνο, να είμαστε σοβαροί και αυτό θα προέχει. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι δόξα δράμα στην μικρή ομάδα, είναι μια ιστορική ομάδα που έχει μια δύσκολη έδρα, έχουν δυσκολευτεί πάρα πολλές ομάδες με τη δόξα δράμα. Είχαμε ένα καλό πρώτο μήχρονο στη δόξα, απλά δεν πάραμε ένα δεύτερο γκολ, είμαστε πιο ήρεμοι. Σίγουρα είχαμε και το γεγονός ότι παίζαμε Δευτέρα Παρασκευή και το μάθαμε αργά ότι παίζαμε Παρασκευή και δεν μπορούσα να κάνω κάποιο rotation πιο μπροστά για να είμαστε και στα δύο μάτσα αυτοί που πρέπει να είμαστε. Αλλά πιστεύω ότι μετά την ισοφάριση, παρόλο που υπήρχε αυτή η κούραση με τα εξίδια, η ομάδα έδειξε ότι είναι πάρα πολύ καλά προπονημένη σωματικά, φυσικά και πίστευε στο τέλος την νίκη. Πάτησε γκάζι και πήρε δίκαια την νίκη. Αλλά δεν θα έλεγα ότι η δόξα δράμα είναι μια μικρή ομάδα. Θα κάνουμε το μεγαλύτερο λάθος αν πιστεύουμε ότι είμαστε πρώτοι και όλες οι ομάδες έχουν μικρότερη δυναμική. Όπως είπατε και εσείς, κάθε παιχνίδι μας εντοπίζουν σαν πρωτοπόρο και θα δίνουν όλες οι ομάδες απέναντι σε εμάς. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε εμείς σοβαροί, προσγειωμένοι, έτσι να είμαστε αφοσιωμένοι στο πλάνο, να πιστέψουμε στο πλάνο, να το ακολουθήσουμε το πλάνο και να βγάλει ο κάθε παίχτης το καλύτερο αυτό σε κάθε παιχνίδι. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, όπως τα γνωρίζετε τώρα, σήμερα το βλέπω λίγο καλύτερο. Εντάξει, είχαμε την πλαστικότητα την εβδομάδα αυτή γιατί δεν θέλαμε να χάσουμε μια προπόνηση. Πρέπει να προσέξουμε λίγο με τις εντάσεις, ειδικά σήμερα, να χαμηλώσουμε λίγο. Εντάξει, αυτά τα έχουμε. Προσπαθούμε να τα αποφύγουμε όσο γίνεται πλαστικό, αλλά πάντα δεν γίνεται. Τα γήπεδα σωστών, όσο και να λέμε, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε περαιτέρω. Είναι αυτά που είναι από ό,τι βλέπω και δεν βλέπω τεράστια εξέλιξη και βελτίωση.